Και εμείς πάμε να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο, τον κύριο Αλέξανδρο Φαγιάντ. Ο κύριος Φαγιάντ είναι Έλληνας, κάτοικος της Γάζας. Μόλις επέστρεψε από την περιοχή, το Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Φαγιάντ, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Και με το καλό καλημέρα που ήρθατε σας στην Ελλάδα. Τι κάνετε καταρχάς, πώς είστε, πώς είναι η οικογένειά σας και τι είναι αυτό που ζήσατε εκεί πίσω? Βρισκόμενα στη Γάζα πριν τον πόλεμο. Ναι. Στις 7 Οκτωβρίου ξαφνικά ξεκίνησε ο πόλεμος. Άνοιξε την τηλεόραση. Κανένας δεν ήξερε ότι θα συνέβαινε κάτι. Ξέρω, όλα κυλούσαν κανονικά. Το πρωί άνοιξα το παράθυρο και έβλεπα βομβαρδισμοί, ροκέτες από δεξιά, αριστερά. Όπως καταλαβαίνετε, μια χαοτική κατάσταση. Ο κόσμος έτρεχε να κρυφτεί. Σε ποιο δεν κομμάτι μένετε εσείς, κύριε Φαγιάντ, σε ποιο κομμάτι? Εγώ έμενα στο το κέντρο της Γάζας, περίπου δηλαδή 200 με 300 μέτρα από το νοσοκομείο Ελ-Σέφα. Που βομβαρδίστηκε το νοσοκομείο, που βομβαρδίστηκε εννοείται. Αυτό εννοείται. Το νοσοκομείο αυτό, εντάξει, το νοσοκομείο δεν βομβαρδίστηκε. Βομβαρδίστηκε ένα μέρος δίπλα στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο δεν έχει βομβαρδιστεί, αλλά όλα δείχνουν ότι αυτό θα το κάνουν. Γιατί επιλέξατε από την πρώτη στιγμή, θέλατε να φύγετε από την Γάζα, ή νομίζατε? Όχι, γιατί ήταν πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή, οι βομβαρδισμοί ήταν πάρα πολύ έντονοι. Δεν μπορούσα να κρυφτώ, καταλάβατε. Δηλαδή, έπεφτε 5-6 πύραυλοι κάθε 5 λεπτά. Άρα κινδυνεύατε και μέσα στο σπίτι σας. Βεβαίως, ναι, πάρα πολύ. Γιατί εντωμεταξύ βομβάρδιζαν και κτίρια. Ψηλά κτίρια δίπλα στο σπίτι. Όπως συνέβαινε και στην εκκλησία. Δηλαδή, βομβάρδισαν ένα κτίριο, έπεσε πάνω στην εκκλησία και σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι. Καταλάβατε. Όταν είναι το ψηλό το κτίριο, φαντάζομαι ότι δεν περιορίζεται. Μιλάτε με τους ανθρώπους σας τώρα που είναι στη Γάζα? Μιλάτε με τους ανθρώπους που είναι στη Γάζα τώρα? Όχι, δεν μπορώ να μιλήσω γιατί όλα είναι κομμένα. Καταλάβατε. Υπάρχει μια. Τι να σας πω, υπάρχει φρίκη, δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει τίποτα. Αντιλαμβάνομαι ότι θα είναι αβίωτο τώρα, δηλαδή πώς θα μπίνουν οι άνθρωποι εκεί? Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει. Ένα μήνα εδώ. Ένα μήνα. Χωρίς το νερό, χωρίς ρεύμα, χωρίς επικοινωνίες. Αυτά τα τρία βασικά αγαθά. Όταν δεν υπάρχουν, φανταστείτε πώς είναι τα πράγματα. Πέρα από ότι. Δηλαδή, για να βρει κάποιο νερό, πρέπει να διανύσει μια απόσταση, μπορεί και 5-6 χιλιόμετρα, να περιμένει την ώρα 2-3 ώρες, και αν θα γυρίσει ζωντανό. Γιατί έχουμε βαρδίσει και κόσμο που περιμένει την ώρα. Άνθρωποι έχουν μείνει στη Γάζα και ακούγονται πάρα πολλά ότι η Χαμάς τους χρησιμοποιεί, δεν τους αφήνει να φύγουν από τη Γάζα. Ισχύουν αυτά, κύριε Φαγιά? Να σας πω κάτι. Εσείς μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι η Γάζα. Όχι. Η Γάζα είναι όπως το Περιστέρι, ας πούμε, με 2,5 εκατομμύρια κόσμο. Τι είναι αυτά που λέτε? Δηλαδή, δεν υπάρχει μέρος. Ακόμα και να τους βάλουν δηλαδή, ο ένας μετά τον άλλον, θα γεμίσουν τη λωρίδα. Είναι δυνατόν. Μιλάμε τώρα για πυκνοκατοικημένες περιοχές. Δεν μπορεί να κρυφτεί ο κόσμος. Δεν έχει πού να κρυφτεί ο κόσμος. Έχετε δίκιο, κύριε Φαγιάντ. Δεν υπάρχει. Φαντάζομαι ότι εσείς θα μας το περιγράψετε, αλλά φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Κοιμούνται 10-10 στα σπίτια. Βεβαίως, για μας. Εγώ πήγα τότε στο νότιο τμήμα της Γάζας, σε μια πόλη, Deir el-Bala. Είπαν ότι αυτό θα είναι ασφαλή μέρος. Πήγαμε εκεί πέρα. Δυστυχώς όμως, στο σπίτι του αδελφού μου, δυστυχώς βομβαρδίζεται ακριβώς όπως και το βόρειο τμήμα της Γάζας. Άρα πρακτικά βομβαρδίζεται όλη η Γάζα. Δεν υπάρχει κάτι που να εξαιρείτε. Δεν υπάρχει ασφαλές μέρος. Δεν υπάρχει. Καταλάβατε. Και πώς θα φύγουν οι άνθρωποι τώρα? Γιατί υπάρχουν, πληρώνουν άμαχοι το φόρο αίματος. Αυτό είναι το πρόβλημα με τους πολέμους και όχι μόνο, αλλά παιδάκια, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν φταίξει σε τίποτα. Όπως βλέπετε, έχουν σκοτωθεί πάνω από 4.000 παιδιά, αν είναι δυνατόν. Και 2.500 με 3.000 γυναίκες, αν είναι δυνατόν. Το καταλαβαίνετε.
Τα πράγματα είναι τραγικά. Και αυτοί που δεν έχουν πεθάνει από τους βόμβες τα πεθάνουν ή από πείνα ή από τις αρρώστιες. Γιατί όπως καταλαβαίνετε. Εσείς φύγατε, κύριε Φαγιάν, εσείς φύγατε από την. Να σας πω κάτι. Ναι, ναι. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Να σας πω κάτι. Όταν δεν υπάρχει ρεύμα, πώς. Δηλαδή, οι νεκροί είναι πεταμένοι. Δεν μπορούν να ζήσουν. Μην το συζητάτε. Δεν μπορεί να ζήσει ο κόσμος έτσι. Εντάξει, όχι, προσπαθώ να ζητήσω. Ναι. Όταν τη λέξη βρήκε, δεν λέει τίποτα. Έχει χάσει το νόημά της. Πραγματικά. Εσείς φύγατε, από την Αίγυπτο, σωστά. Φύγαμε από την Αίγυπτο, δηλαδή περπατήσαμε τόσα χιλιόμετρα γιατί δεν υπάρχει βενζίνη. Είναι και αυτό ένα ζήτημα, δεν υπάρχουν καύσιμα. Καταλάβατε. Περπατώντας δηλαδή, φύγατε. Με τον κίνδυνο της ζωής μας, περπατάγαμε για επιόρες. Γιατί εγώ βρήκα βενζίνη, ξέρω εγώ, για 10 χιλιόμετρα, μετά σταμάτησε το αυτοκίνητο, μετά συνέχισε με τα πόδια για να φτάσω στο πέρασμα, κουβαλώντας τις βαλίτσες μου. Κύριε Φαγιάν, για να κλείσουμε, ο κόσμος που είναι στη Γάζα, οι απλοί πολίτες, οι άνθρωποι, θέλουν να φύγουν από την περιοχή, θέλουν να πάνε κάπου αλλού, να έχουν μια ασφάλεια τουλάχιστον μέχρι να τελειώσουν οι βομβαρδισμοί. Βεβαίως και θέλω, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί. Υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν έχει που να πάει. Καταλάβατε. Δεν έχει τα μέσα για να πάει. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα πώς θα πάει από το βόρειο μέρος στο νότιο μέρος. Την ώρα που δεν υπάρχουν αυτοκίνητα. Μα είναι και αυτό που δεν καταλαβαίνουμε εμείς που είμαστε εδώ στην ασφάλεια, ότι οι άνθρωποι έχουν ένα σπίτι το οποίο μπορεί να είναι 4 τείχοι στη Βόρεια Γάζα και δεν έχουν να πάνε κάπου αλλού. Δεν μπορεί να πάει. Δεν υπάρχουν μέσα, το καταλαβαίνετε. Ακόμα και δηλαδή, όπως λένε, δηλαδή, τους αφήνουν για 2-3 ώρες να περάσουν από το βορρά προς νότο. Πώς θα το κάνουνε, καταλάβατε. Γιατί όπως μας είπατε και εσείς, για να πάτε από το βορρά στο νότο, επίσης ήταν μια περιπέτεια. Γιατί και να πάει στο νότιο μέρος, θα είναι ασφαλή εκεί πέρα, θα βομβαρδιστεί. Καταλάβατε. Δεν υπάρχει ασφάλεια. Είναι αυτό, κύριε Φαγιάν, είναι αυτό που είπατε, θα με συγχωρέσετε, αυτό που είπατε. Η λέξη φρίκι δεν αρκεί για να περιγράψει Βεβαίως. Τίποτα. Αυτό που είπατε είναι το ακριβώς. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, εγώ να πω κάτι. Δυστυχώς τώρα τελευταία, βομβαρδίζουν το βράδυ. Το βράδυ δεν μπορεί να φτάσει. Είναι σκοτάδι. Η Γάζα είναι σκοτάδι. Δεν υπάρχουν επικοινωνίες. Δεν μπορείς να καλέσεις ασθενοφόρο να έρθει να μαζέψει τους νεκρούς. Με αποτέλεσμα, με το φως της ημέρας, θα δείτε ανθρώπους νεκρούς στους δρόμους, σκορπισμένα μέλη, ανθρώπινα μέλη από εδώ και από εκεί. Καταλάβατε. Κλείνοντας, κύριε Φαγιάν, μια λεπτομέρεια που μπορεί να είναι και σημαντική. Στη Γάζα υπάρχουν καταφύγια. Δηλαδή, αν χτυπάει. Δεν υπάρχουν καταφύγια. Δεν υπάρχουν. Άρα είναι το μόνο πράγμα, ξέρετε, μπορεί να πάει να κρεφτεί στο σπίτι. Που αυτό θα βομβαρδιστεί και θα πέσει πάνω στο κεφάλι του. Καταλάβει. Καταφύγια δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Γεια σα, κύριε Φαγιάν. Σα ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ελπίζουμε να επικοινωνούμε αυτές τις μέρες. Παρακαλούμε και αν έχετε νεότερα να μας τα μεταδίδετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.